κοιλάδα του Αχελώου, εκεί που οι ομορφιές της φύσης συναντούν τις δυσκολίες της ζωής. Ανάμεσα από Ήπειρο και Θεσσαλία, τα βουνά και το υδάτινο στοιχείο εναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργώντας απεριόριστους προορισμούς με κομβικό σημείο τον Αχελώο. Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά χάνεται στα βάθη των αιώνων με την ύπαρξη στην περιοχή αρκετών μνημείων. Η Μονή Μποτσιώτησα στη Μεγαλόχαρη, τα Πέτρινα Γιοφύρια, η Μονή Σέλτσου. Εδώ η ομορφιά και οι δυσκολίες πάνε μαζί. Ο Κώστας Κωσιβάκης, μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου, χρειάζεται 2,5 ώρες για να φτάσει στο κοντινότερο σχολείο. Πηγαίνω, κάνω γύρω στις 2,5 ώρες για να πάω και 2,5 να γυρίσω. Και δεν νομίζω ότι μπορώ να ανταγωνιστώ άλλα παιδιά που ζουν στις μεγάλες πόλεις, που έχουν φροντιστήρια, έχουν μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του. Ο Νίκος Ουρανός και η Ευγενία με το γιο τους Κωστή επέστρεψαν στην επαρχία για να γίνουν νέοι αγρότες. Καμία βοήθεια από την πολιτεία, αλλά κατάφεραν να πάρουν διεθνή βραβεία για το βιολογικό μέλι που παράγουν. Ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης και ο Λάμπρος, η παρέα της κοιλάδας, τραγουδούν τη χαρά της ζωής, την ομορφιά της φύσης. Ο Μιλτιάδης Γιαννούχος, κτηνοτρόφος, έχει 10 παιδιά να μεγαλώσει. Πολλά τα προβλήματα. Δεν έχουμε. Οικονομικό πρόβλημα έχουμε. Νερό δεν υπάρχει. Οι ζωοτροφές είναι παντάκριβες. Πολιτεία δεν βάλει χέρι να βοηθήσει ξυλοτρόφους, τελειώσαμε. Είμαστε ακριβώς στο χείλος του γκρίμου είμαστε. Και στον Αχελώο δίπλα. Υπάρχει άραγε μέλλον για αυτόν τον τόπο. Ας γίνει αυτό από μειονέκτημα πλεονέκτημα και οι φτωχές περιοχές του σήμερα πλούσιες του αύριο.